ένα αγόρι 17 χρονών, ένα ανήλικο αγόρι, φαίνεται ότι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι από σύγκρουση με τον προαστιακό που πήγαινε προς αεροδρόμιο. Μάλιστα τον έστειρε 6 μέτρα από τη διάβαση των πεζών που βρίσκεται πίσω μας μέχρι και το σημείο που τελικά ήρθαν οι άντρες της πυροσβεστικής, 6 άντρες, και τον ανέσυραν. Τώρα τα αίτια του πώς οδηγηθήκαμε μέχρι εδώ αυτή τη στιγμή ερευνώνται. Το παιδί έχει μεταφερθεί στο Τζάνιο και είναι διασωληνωμένο. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Αυτό από τις μάρτυρες που βρέθηκαν εδώ κάνουν λόγο για μια αφύλακτη διάβαση χωρίς κάποιον φωτισμό. Πολλά παιδιά, υπάρχουν γυμνάσια, λύκεια, υπάρχουν φροντιστήρια. Πολλά παιδιά περνούν καθημερινά εδώ 5 και 6 φορές χωρίς κάποια πρόσθετη φύλαξη. Και βρισκόμαστε και εδώ με τον συνάδελφό μας, τον Χρήστο τον Κιμπιτζή, ο οποίος μπορεί να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και τον παλμό του τι ακριβώς συμβαίνει. Χρήστο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ανάστατη όλη η περιοχή. Να δώσουμε την εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει εδώ, τι μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Να με ακολουθήσει ο Μάνος ο Τουρλοτιανάκης. Ο δρόμος που διασχίζει τη διάβαση είναι αυτός που βλέπετε εδώ πέρα. Οι ράμπες είναι χειροκίνητες, όπως μας λένε, και δεν υπάρχει κανένας φανάρι και κανένας φωτισμός. Να με ακολουθήσει ο Μάνος ο Τουρλοτιανάκης. Εμείς είμαστε ακριβώς στο σημείο όπου τραυματίστηκε το νεαρό παιδί. Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, αυτό που λένε οι κάτοικοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ που βλέπετε μπροστά σας είναι τα σκαλάκια τα οποία κανονικά πρέπει να περνάνε η πεζή. Ναι, από εκεί που έχει τη ράμπα περνάνε τα αυτοκίνητα και από εδώ από τα σκαλάκια, το βλέπετε ακριβώς από πίσω μου, περνάνε οι πεζοί. Όπως βλέπετε, να κάνει και ο Μάνος ένα πλάνο να το δείτε, δεν υπάρχει καμία μπάρα, καμία σήμανση. Δηλαδή, εδώ αυτό το τσιμεντένιο δρομάκι που βλέπετε κάτω είναι ο δρόμος που περνάνε οι πεζοί. Όπως βλέπετε, ακόμα και τώρα μπορεί κάποιος, ο οποιοσδήποτε, να περάσει και να μην αντιληφθεί ότι περνάει το τρένο. Αυτό που μας λένε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επισημάνει το πρόβλημα, κανείς δεν ασχολείται. Μας λένε ότι ακόμα και πριν από 10 μέρες, να κάνει ο Μάνος ένα πλάνο εδώ πέρα να μας το δείξει, ακόμα και 10 μέρες πριν, ναι, όλο αυτό το χώμα που βλέπετε κάτω ήταν φυτρωμένο με χόρτα 2 μέτρα. Δεν υπήρχε καμία ορατότητα ούτε από οδηγούς ούτε από πεζούς για να δουν αν θα περάσει το τρένο ή όχι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία, η οποία μένει στη γειτονιά. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη εδώ πέρα. Είμαι κάτοικος της περιοχής, μένω ακριβώς απέναντι. Ναι. Τα τρένα περνάνε κάθε 10 λεπτά, δεν υπάρχει καμία φύλαξη. Τα παιδιά έχει γήπεδα, 3 γήπεδα και κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια και μελέτες. Παιδιά συνέχεια από περνάνε εδώ, έτσι. Τα παιδιά συνέχεια για να πάνε στις δραστηριότητες τους μέχρι τις 11 το βράδυ. Το τρένο, αφού χτύπησε το παιδί, κόρναρε μετά. Ακούσαμε τις φωνές και μετά ακούσαμε την κόρνα του τρένου. Να πούμε ότι το τρένο χτύπησε το παιδί εδώ που βρισκόμαστε και το παρέσυρε περίπου 20 μέτρα μακριά. Το παρέσυρε 20 μέτρα μακριά. Κυρία Μαρία, έχετε κάνει εσείς κάποιο αίτημα στο Δήμο, στην περιφέρεια, τουλάχιστον να βάλει σήμανση εδώ που περνάνε οι πεζοί? Κανένας, η κάθε υπηρεσία μας παραπέμπει σε κάθε υπηρεσία. Δεν έχουμε ναι. Όλοι οι φύλακες είναι εταιρείες security, δεν είναι εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτό μας το είπαν και άλλοι, να σου πω Γιώργο, μας το είπε και ένας επαγγελματίας οδηγός. Μας είπε ότι οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι σταθμάρχες και οι οποίοι ανεβοκατεβάζουν τις ράμπες, δεν είναι υπάλληλοι του ΟΣΕ, αλλά είναι από εταιρεία security. Ναι. Οι οποίοι, όπως μας είπανε, δεν έχουν καν την κατάλληλη εκπαίδευση. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ερευνηθεί, αλλά αυτό είναι που λένε οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες εδώ της περιοχής. Μάλιστα, ένας επαγγελματίας οδηγός μου είπε ότι λίγο πιο κάτω, στη διασταύρωση που είναι περίπου στην οδό Καβάλας, υπάρχουν αυτόματες ράμπες, οι οποίες μία φορά τη βδομάδα χαλάνε, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας τι συμβαίνει. Πείτε μας εδώ πέρα. Πολλές φορές περνάνε τα τρένα και δεν έχουν πάρει σήμα οι σταθμάρχες, δεν ξέρω πώς τους ονομάζουν, και περνάνε τα τρένα με ανοιχτές τις ράμπες. Και πολλές φορές σταματάνε τα αυτοκίνητα ακαριαία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν ξέρω ποιος τους δίνει το σήμα και τι γίνεται. Πάντως, πολλές φορές οι ράμπες δεν κατεβαίνουν. Είναι πάρα πολύ. Και βέβαια, είναι ένα ερώτημα, Χρήστο, αφού υπάρχει άνθρωπος για να κατεβάζει τις ράμπες. Τα σας κλέβουν από τις μπάρες, τα αντίβαρα δηλαδή. Και δεν μου έδωσε καν σημασία, με αποτέλεσμα όταν κατέβασε την μπάρα να πέσει το σίδερο κάτω και να περιμένει εδώ πέρα το τρένο, γιατί είχε κλείσει το δρόμο. Και μιλάμε ότι είναι σε ένα μέρος που τα τρένα περνάνε με ηλικιώδη ταχύτητα, έτσι. Περνάνε πάρα πολύ γρήγορα.
για την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, οι γραμμές περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι όλα αφύλακτα. Στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, που έχει σταματήσει το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή κάνει όπισθεν. Γιατί κατεβαίνουν οι μπάρες και θα περάσει το τρένο. Δηλαδή δεν υπάρχει καν σφυρίχτρα. Τώρα σφυρίζει ο υπεύθυνος και μας κάνει νόημα να πάνε πίσω. Και το αυτοκίνητο ήταν την ώρα που κατέβαιναν στις μπάρες, οι μπάρες μέσα πάνω στις ράγες και έκανε όπισθεν για να περάσει το τρένο. Φανταστείτε κάθε πόσα τέτοια στιγμιότητα γίνεται κάθε μέρα. Και τώρα περνάει το τρένο, μπορούμε να δούμε πόσο γρήγορα, με τι ταχύτητα περνάει. Πραγματικά είναι ηλικιώδη ταχύτητα. Αυτές οι περιπτώσεις μας λένε κάτι και ότι γίνονται κάθε μέρα. Το τρένο τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και εδώ πέρα που βρισκόμαστε ακριβώς υπάρχει αφύλαχτη διάβαση πεζών που περνάνε δεκάδες και εκατοντάδες παιδιά κάθε μέρα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το σημείο. Και δεν είναι μια διάβαση την οποία την έχουν δημιουργήσει τα παιδιά ή την έχει δημιουργήσει ο κόσμος για να περνάει. Είναι επίσημα η διάβαση που περνάνε οι πεζοί. Είναι για τους πεζούς. Άμα δείτε εδώ πέρα, να με βοηθήσει ο Μάνος, υπάρχουν και τα εμπόδια για να μην περνάνε οχήματα, μηχανάκια και άλλα οχήματα. Είναι μόνο για τους πεζούς και δεν υπάρχει ούτε σήμανση, ούτε φανάρι και δεν υπάρχει ούτε και η ράμπα για να προστατεύσει τους ανθρώπους που περνάνε. Πραγματικά θα πίστευε κανείς, Γιώργο, Χρήστο, ότι μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπό θα έπρεπε αυτά για τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν φροντίζει την ίδια στιγμή να εμποδίζει και τους πεζούς, έτσι. Μιλάμε για μια κατοικημένη περιοχή. Γιατί μιλάμε για γραμμές οι οποίες διέρχονται μέσα από πυκνό αστικό ιστό. Εσύ είσαι τώρα Πειραιός και Χαμοστέρνας. Πιο κάτω τα ίδια τρένα με την ίδια ταχύτητα διασχίζουν κάθετα την Ιερά Οδό, μετά διασχίζουν την Κωνσταντινούπολεως, περνάνε από τον Κολονό, πάνε στο Βοτανικό. Θέλω να πω, περνάνε μέσα από την πόλη. Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί από το σημείο που είναι ο δρόμος για να περνάνε οι πεζοί, ο άνθρωπος που χειρίζεται τις μπάρες βρίσκεται 100 μέτρα μακριά. Ναι. Οπότε, και αν είναι και βράδυ, και όμως όπως είπαν και οι κάτοικοι της περιοχής, υπήρχαν φυτά ύψους 2 μέτρων, τα οποία καθαριστήκανε πριν από 10 μέρες, είναι αδύνατο να δει ο φύλακας ποιος περνάει από την μπάρα, από τη ράμπα που περνάνε οι πεζοί. Ναι. Οπότε και η μπάρα να κατέβει, υπάρχουν 50 μέτρα που είναι ακάλυπτα, τα οποία μπορεί να περάσει ο οποιοσδήποτε. Όπως μας είπε μια κάτοικος που μένει εδώ, το παιδί της περνάει κάθε μέρα από αυτό το σημείο για να πάει στο σχολείο και όπως μας είπε κάθε μέρα τρέμει η ψυχή της, τρέμει η καρδιά της, δεν ήθελε να μιλήσει στην κάμερα, ναι, για τα παιδιά που περνάνε, που διασχίζουν αυτή τη διάβαση. Χριστό. Εσείς τι προτείνετε, έχετε πει σε κάποιον να κάνει κάτι και δεν σας ακούνε, δεν σας ακούνε. Υπογειοποίηση. Είχαν πει πριν 4 χρόνια να γίνει υπογειοποίηση. Τις έχουν σταματήσει. Μείνανε στο ότι θα κάνουν κάτι. Και δεν έχουν, απλά ξεχορταριάσανε, δεν κάνανε τίποτα. Θέλετε και αυτό να μετά τα Τέμπη, άμα μας λέτε για 10 μέρες πριν. Όλοι πάνε ανάποδα στην Κωνσταντινούπολεως, γιατί δεν βλέπουν το απαγορευτικό. Ναι. Βλέπετε που έχουν πέσει. Είναι όλα γκρεμισμένα, βλέπετε την ταμπέλα εκεί πέρα απέναντι, που λέει υποχρεωτική πορεία δεξιά. Έχει πλαγιάσει. Και όλοι πάνε ευθεία. Και το ξεχορτάριασμα, Γιώργο, όπως ακριβώς είπες και εσύ, έγινε τώρα μετά το Τέμπι, έτσι. Εγώ καιρό μιλάγατε που πήγε τα αμάξι μέσα, αν θυμάστε. Εδώ για πείτε μας. Που πήγε το αυτοκίνητο μέσα στις γραμμές και το χτύπησε το τρένο. Εδώ έχει γίνει. Πριν από πόσο καιρό είχε γίνει αυτό? 2 μήνες περίπου. Είχε μπει αυτοκίνητο. Είχε μπει αυτοκίνητο και το χτύπησε μέσα. Αυτό που παραλίγο να γίνει και πριν από 5 λεπτά που είδαμε. Μπήκε μέσα στις γραμμές τα αμάξι. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος και μπήκε μέσα στις γραμμές. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ την περιοχή την έχουν εντελώς ακάλυπτη. Δεν τους ενδιαφέρει κανέναν. Και μιλάμε σε μια περιοχή που δεν υπάρχει ούτε ένα κόκκινο φανάρι. Δηλαδή τα αυτοκίνητα περιμένουν μόνο να κατέβει η μπάρα. Άμα δεν κατέβει η μπάρα, δεν υπάρχει σήμανση. Δεν υπάρχει ένα κόκκινο φανάρι να πούν τα αυτοκίνητα, να το δουν τα αυτοκίνητα και να σταματήσουν. Αυτό στην Ελλάδα του 2023 μας λένε εδώ κάτι και ότι είναι εντελώς αδικαιολόγητο. Και μια μπάρα τώρα με κορδέλες για να φαίνεται. Έτσι, την είδαμε και πριν στα πλάνα. Και αυτό που μας είπαν εκεί κάτι και πριν από λίγο, ναι, είναι ότι το μέρος εδώ μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν θεοσκότεινο. Πριν από λίγους μήνες βάλανε τα φώτα που είναι πάνω και φωτίζουν την περιοχή. Διάβαση. Μπορεί να δείξει ο Μάνος πώς φωτίζεται η περιοχή.
φωτίζονται, η περιοχή φωτίζεται από τα φώτα του γηπέδου και από τα φώτα που βλέπετε τώρα. Αυτά, τρία φώτα, αυτά μπήκανε πριν από λίγο καιρό. Επίσης, πίσω από μένα, όπου έγινε το δυστύχημα, και γήπεδα 5x5, έτσι, Χρήστο. Ακριβώς, έχει γήπεδα 5x5. Μας είπαν πριν που μιλήσαμε με νεαρά κορίτσια ότι έχει ένα πάρκο εδώ κοντά και ότι τα παιδιά κάνουν εκδρομή, φεύγουν από το σχολείο και κάνουν εκδρομή στο πάρκο και περνάνε ολόκληρες τάξεις από εδώ που βλέπετε. Περνάνε δηλαδή ολόκληρες τάξεις και νηπιαγωγείο και δημοτικό από αφύλαχτη διάβαση πεζών. Ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι αδιανόητο όσο το σκεφτόμαστε. Ειδικά ένα μήνα μετά τα Τέμπη, παιδάκια περνάνε από αφύλαχτη διάβαση. Και ο φύλακας ο οποίος κατεβάζει τη ράμπα βρίσκεται 60-70 μέτρα μακριά. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό, τα φυτά εμπόδιζαν τον φύλακα να δει ποιος περνάει. Το μόνο που έκαναν από ό,τι μας λένε εδώ οι κάτοικοι είναι ότι κουρέψανε τα χόρτα ούτως ώστε να βλέπει ο φύλακας όσο μπορεί να βλέπει αν περνάει κάποιος άνθρωπος ή αν επιχειρήσει να περάσει κάποιος άνθρωπος για να του σφυρίξει, να του κάνει ένα νόημα να γλιτώσει τα χειρότερα. Σήμερα προφανώς δεν έγινε αυτό. Για ποιο λόγο δεν έγινε? Διότι μίλησα με την παρέα του νεαρού, έτσι τουλάχιστον μου συστήθηκαν, και μου είπαν ότι ο νεαρός φορούσε ακουστικά στα αυτιά του. Άκουγε πιθανόν μουσική. Επιχείρησε να περάσει από εδώ, όπως πολύ καλά έκανε, διότι από εδώ είναι ο δρόμος που περνάνε οι πεζοί. Προφανώς δεν είδε τη ράμπα που ήταν κατεβασμένη 70 μέτρα μακριά, δεν τους σφύριξε κανένας, δεν ξέρω αν τον είδε ο φύλακας για να τους σφύριξε. Το τρένο δεν σφύριξε. Και δεν είναι και δουλειά του φύλακα, να το πούμε, για να μην ψάχνουμε πάλι δίνουν... σταθμάρχη, έτσι. Αν ο φύλακας έχει να ασχοληθεί με το να εμποδίσει τα αυτοκίνητα, μιλάμε για ένα, και επίσης για ένα μέρος που είναι 70 μέτρα μακριά, να κάνει φωτοσήματα με φακούς στα τρένα, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάνουν και αυτό οι πασαγιοφύλακες, ακριβώς επειδή πολλές φορές αυτές οι διαβάσεις δεν λειτουργούν τα κανονικά, η κανονική φωτοσήμανση, δηλαδή τα φανάρια για τα τρένα, τότε προφανώς δεν μπορεί ταυτόχρονα δεν υπάρχουν να παρακολουθεί και 17χρονα με ακουστικά στα αυτιά που πάνε να περάσουν στη διάβαση. Κάποιος άλλος πρέπει να το διασφαλίσει αυτό, έτσι δεν είναι? Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον φανάρια για τα αυτοκίνητα ή φανάρια για τους πεζούς που να ειδοποιούν ότι 1 χιλιόμετρο μακριά βρίσκεται ένα τρένο. Σταμάτα, περίμενε και παίρνα μετά. Δεν υπάρχει ούτε αυτό το τόσο απλό. Δεν υπάρχει ούτε μια χειροκίνητη ράμπα για να πέσει από εδώ που περνάνε οι πεζοί. Ναι. Πείτε μας. Δεν μπορεί να περάσει ένα παιδάκι, με μια γυναίκα με το παιδάκι της να περάσει από αυτό τη διάβαση. Τα σκαλιά είναι πάρα πολύ μεγάλα, με αποτέλεσμα να θέλουν να τα σηκώσουν και να μην μπορούν. Ουσιαστικά είναι μια τσιμεντένια μπάρα, Γιώργο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να περάσει ένα κάλο. Και έχουν βάλει αυτά τα κάγκελα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μην περνάνε μηχανάκια και ποδήλατα, παρακάμπτοντας τις μπάρες. Να μην περνάνε τα μηχανάκια και ποδήλατα. Να κατεβάζει στην άσφαλτο φύλακα. Γιατί είναι μόνο για πεζούς. Είναι ο δρόμος που περνάνε οι πεζοί. Και από ό,τι φαίνεται, ο 17χρονος πέρασε από το σωστό δρόμο. Δεν πήγε να διασχίσει το χωράφι και να περάσει από κάπου αφύλαχτα. Απλά ο δρόμος για να περάσουν οι πεζοί τις γραμμές του τρένου είναι αφύλαχτος. Είναι επικίνδυνος από χέρι. Δεν έχει γίνει τίποτα, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι. Από χέρι, ναι. Δεν έκανε κάτι παράνομο το παιδί. Δεν πήγε να περάσει από τα. Δεν σκαρφάλωσε από κάπου για να περάσει από κάπου παράνομα. Πήγε να περάσει από το δρόμο που είναι για τους πεζούς. Και όπως μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν ζητήσει, μας το είπαν πριν από 5 λεπτά, έχουν ζητήσει από το Δήμο, από την περιφέρεια, και ο ένας του παραπέμπει στον άλλον. Και το άλλο που μας είπανε, και αξίζει να διερευνηθεί, δεν είναι διασταυρωμένη πηγή, αλλά μας το είπανε 2-3 άνθρωποι εδώ πέρα και ένας επαγγελματίας οδηγός, μας είπε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν είναι υπάλληλοι του ΟΣΕ. Δεν έχουν δηλαδή την κατάλληλη εκπαίδευση για το πού βρίσκεται το τρένο, για το πώς θα πέρασε το τρένο. Περνάνε, μας λένε, μια υποτυπώδη εκπαίδευση ένα μήνα και έρχονται και κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν ισχύει αυτό, τότε μιλάμε για απόλυτο μπάχαλο, από ό,τι καταλαβαίνεις, έτσι. Και βεβαίως όταν δεν αυτή είναι η συζήτηση... ώρα να αποδίδουμε ευθύνες, απλά μας λένε τι μας λένε οι άνθρωποι εδώ. Και βεβαίως όταν αυτή η συζήτηση και αυτά τα φαινόμενα τα συζητάμε στον απόϊχο της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, πριν 1,5 μήνα έλαβε χώρα, τότε προφανώς ό,τι λέμε και όσα κενά διαπιστώνονται έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι αν κάναμε αυτήν την συζήτηση πριν 2 ή 2,5 μήνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποβαθμίζει κανείς τις ώρες αγωνίας που περνάει αυτή τη στιγμή στο Τζάνι ο 17χρονος με τους γιατρούς που δίνουν μάχη. Είναι διασωληνωμένος, είπαμε, έτσι.
Να πούμε μια ευχάριστη, μια αισιόδοξη είδηση. Ναι. Οι άνθρωποι της αστυνομίας που ήταν εδώ την ώρα που ήρθε το ασθενοφόρο, mm-hmm. μας είπαν ότι ο νεαρός ανέπνεε την ώρα που τον πήρε το ασθενοφόρο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να ελπίσουμε και να ευχηθούμε τα καλύτερα, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τα πλάνα από την λίγες στιγμές αφότου το τρένο είχε χτυπήσει τον νεαρό. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα τρένο το οποίο, αν είδα καλά την ταμπέλα, Χρήστο, πήγαινε προς το αεροδρόμιο, προς το Ελευθέριος Βενιζέλος. Πήγαινε προς το αεροδρόμιο mm-hmm. και τώρα περνάει ακόμα ένα τρένο, το οποίο αυτή τη φορά έρχεται με μειωμένη ταχύτητα σε σχέση με αυτό που είδαμε πριν από λίγο, αλλά και ακόμα αυτό κοιτάξτε πόσο επικίνδυνο είναι, που κινείται στο 1/3 της ταχύτητας που περνάνε τα τρένα εδώ, όπως είδαμε και πριν από λίγα λεπτά. Και πέρασε ακριβώς από εδώ, από τη διάβαση των πεζών, η οποία είναι εντελώς αφύλαχτη.